Να πάμε να βρούμε τον κύριο Παναγιώτη Καλόφωνο. Βεβαίως, να τον βάλουμε στην παρέα μας και να τον καλημερίσουμε. Οικονομικός Σύμβουλος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Άρα και τον κύριο Μιχαλή. Καλημέρα σε εσάς. Αν και το βλέπω πολύ δύσκολο, οι ερωτευμένοι όσο σοκολάτα και να φάνε, δεν πρόκειται να σβήσουν την πίκρα από τις αυξήσεις και την κακή συμπεριφορά των σέρβισερς προς αυτούς, βλέποντας και παράλληλα και την κυβερνητική πλευρά. Μονότερμα, μας πήρε, κύριε Καλόφωνε, μισό λεπτό, κύριε Καλόφωνε, μας πήρατε μονότερμα, μονότερμα κύριε Καλόφωνε μας πήρατε. Μισό λεπτό, να πούμε μια καλημέρα. Να πούμε καλημέρα. Να πούμε και καλημέρα και στον κύριο Κούβαρη. Να πούμε όμως μια καλημέρα και στον κύριο Κούβαρη, το δικηγόρο που είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και κύριος Κάτος παραμένει. Ελάτε τώρα, κύριε. Να δούμε, κύριε, να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη, γιατί υπάρχει η απόφαση αυτή από τον Άριο Πάγο που την περιμένουμε και έχει να κάνει με τα φαντ και την εμπλοκή του στην δικαστική διαδικασία για τους πληστηριασμούς. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα στον κύριο Κούβαρη, γιατί το θέταμε το πρώτο, συζητούσαμε με τη Χρύσα. Εδώ, κύριε Κούβαρη, υπάρχουν πολλά δάνεια, ακόμα και ενήμερα δάνεια, τα οποία έχουν πουληθεί σε κάποια φαντ. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν, γιατί το θέτω το θέμα και οι συναδελφοί σας, πώς είναι δυνατόν η δόση του δανείου του στεγαστικού να αυξάνεται βάσει των αυξήσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τα φαντ που δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα. Δηλαδή πώς πρέπει τις τράπεζες αυξήσεις. Έχουν επισέλθει ουσιαστικά στη θέση των τραπεζών όσον αφορά τη διαχείριση, δεδομένου ότι τους δόθηκε η άδεια να αγοράζουν και να μεταβιβάζονται μάλλον και ενήμερα δάνεια. Οπότε από τη στιγμή που έχουν και ενήμερα δάνεια, έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν τη δόση. Το πρόβλημά μας δεν είναι τόσο πολύ αυτό. Είναι και αυτό, η αύξηση της δόσης και λόγω της σημαντικής αύξησης του επιτοκίου βάσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα μείζον πρόβλημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Μένα, είναι ίσως πολύ σημαντικό. Μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο βασικά που θα αντιμετωπίσουμε το 2022. Έχουμε πολλαπλές εξελίξεις. Δεν ξέρω τι θα θέλατε να αναλύσουμε περισσότερο. Πάμε έχουμε μια απόφαση του Άριου Πάγου, η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει ως διαρροή, δεν υπάρχει ως απόφαση. Δηλαδή, δεν υπάρχει αποτυπωμένη σε κάποιο έγγραφο το οποίο να μπορούμε να διαβάσουμε, προκειμένου να μπορούμε να διαπιστώσουμε ποια είναι η γνώμη της πλειοψηφίας και ποια είναι η γνώμη της μειοψηφίας του Άριου Πάγου. Γιατί πρόκειται για μια απόφαση σημαντική, αλλά εν πωλής πρόκειται για μια απόφαση πολιτική. Μάλιστα. Αν θέλετε να το θέσω έτσι. Ουσιαστικά, εδώ όμως, κύριε Κούβαρη, εδώ το θέμα είναι πλέον, μιλάμε για 700.000 κατοικίες ακίνητα που θα βγουν σε πληστηριασμό. Εγώ θα πω, βάζοντας έναν αστερίσκο, ότι είναι το λιγότερο αυτό, γιατί θα έρθει και νέα γενιά κόκκινων δανείων από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Και σωστά, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία πάει να λυθεί, κατ' εμέ υποκριτικά, σε μια ζήτηση υποκριτική, να σώσουμε τις πρώτες κατοικίες και τους ευάλωτους. Μα δεν υπάρχει καμία προστασία για την πρώτη κατοικία όμως. Αυτό είναι το θέμα σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί το ένα ζήτημα είναι καταρχάς ότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας από το 2015 και μετά. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά από το μνημόνιο 14 Αυγούστου 2015. Δεν υπάρχει προστασία κυρίας κατοικίας. Η προστασία κυρίας κατοικίας αυτή τη στιγμή υφίσταται μόνο για τους ευάλωτους, άρα για ελάχιστους ανθρώπους. Μιλάμε για περίπου 20.000 άτομα. Κάπου εκεί τα είχε ποσοτικοποιήσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ χαμηλά για τους ευάλωτους και τα εισοδηματικά κυρίως κριτήρια. Μιλάμε για 7.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, ή 11 οικογενειακό. Και αυξάνεται, εμπαστούσουμε, ανάλογα με την σύσταση του νοικοκυριού. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα όρια. Δεν υπάρχει, προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει, δηλαδή θεωρούμε δεδομένο ότι δεν υπάρχει προστασία κατοικίας. Τώρα, η απόφαση του Αρείου Πάγου θα μπορούσαν να υποθούν και έχουν ήδη ξεκινήσει να. Έχουν ήδη υποθεί μάλλον αρκετά πράγματα. Αποδυναμώνει σημαντικά τη θέση των δανειοληπτών. Δεν οδηγεί η απόφαση αυτή σε πληστηριασμούς. Οι πληστηριασμοί θα γίνονταν ούτως ή άλλως. Αυτό που κάνει η απόφαση του Αρείου Πάγου και θα κάνει στο μέλλον είναι ότι αποδυναμώνει σημαντικά τη θέση. Διευκολύνει. Τι σημαίνει δηλαδή στην διευκολύνει. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ουσιαστικά πρόκειται για τον βασικό και έναν από τους βασικούς λόγους ανακοπής που προβάλλονταν στα δικόγραφα των δανειοληπτών προκειμένου να ανακόψουν την αναγκαστική εκτέλεση των τραπεζών. Και αυτός ο λόγος ουσιαστικά πλέον
Αν όχι, θα απαλληφθεί. Τουλάχιστον σε εμπολίσεις, τέλος πάντων, δεν θα γίνεται. Να ακούσουμε και τον κύριο Καλόφωνο. Ναι. Και αυτό, συγγνώμη, μια παρένθεση. Ναι, να πω απλά ότι αυτό συνδυάζεται και. Μισό λεπτό και ερχόμαστε σε εσάς, κύριε. Οικονομικό. Και θα μου επιτρέψετε να σας εξηγήσω το γεγονός ότι η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών κάνει προσπάθειες. Πανταλλαδικά, με βρίσκεται στη Λάρισα αυτή την εβδομάδα. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε ευάλωτα νοικοκυριά για τη διαχείριση της υπερχρέωσης. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι τα φαντ δεν έχουν καμία υποχρέωση παρά μόνο στο κέρδος τους και στους μετόχους τους. Δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος. Τους ενδιαφέρει, έχουν υπαλλήλους τους οποίους θα τολμούσα να πω ότι τους βάζουν να απαγγέλνουν ποιματάκια από τις αλγοριθμικές προτάσεις που τους βγάζει μπροστά σε μία οθόνη υπολογιστή που του λέει «Εάν μου δώσεις όλα τα λεφτά, μπορεί να σου κάνω μία μεγάλη ρύθμιση. Εάν μου τα δώσεις με δόσεις, δεν θα σου κάνω πολύ μεγάλη έκπτωση». Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Και δεν υπάρχει ούτε ποινή το γεγονός ότι λειτουργούν εκδικητικά και με όρους τραπεζικούς. Εάν υπήρχε στο παρελθόν μία περικοπή των πανωτοκίων, όπως τα λέγαμε στο παρελθόν, των υπερβολικών χρεώσεων που είχαν οι καταναλωτές για δικαιολογημένους ή αδικαιολόγητους λόγους, θα μπορούσαν να είχαν ρυθμιστεί τα δάνεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούβαρη. Και κύριε Καλόφωνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.